Και ανοίγω την ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ, που έχει φωτογραφία την ομάδα από τη Ρόδο, τη Ροδίων Άθλησης, και στο ρόστερ, προφανώς δεν το αφαίρεσαν, αλλά και στη φωτογραφία είναι ο Αργύρης ο Μαυροβουνιώτης, ο οποίος φυσικά είναι αθλητής του Ηρακλή εδώ και λίγες ημέρες. Και να υποθέσω, Αργύρη, η μοίρα είναι τώρα, δεν ξέρω, που επιστρέφεις γρήγορα στη Ρόδο πάλι. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Έχεις δίκιο, το κάρμα, το κάρμα. Το κάρμα, ε. Αυτό μου λέγανε. Να υποθέσω ότι όλοι με σένα ασχολούνται σήμερα. Λόγω κλήρωσης. Και εγώ μόλις το έμαθα, λέω, ήταν, λέω... Ήταν γραφτό. Ότι γιατί είχαμε μια διαφωνία, μας υπάρχουν γεωγραφικά κριτήρια ή όχι. Λέω, μόλις μάθαμε ότι δεν θα υπάρχουν γεωγραφικά κριτήρια, διαβάσαμε λάθος. Είπες πάμε Ρόδο, ε. Λέω πάμε Ρόδο, παιδιά, είναι στανταράκι. Ναι, τα γεωγραφικά κριτήρια είναι μέχρι την προηγούμενη φάση, γιατί και πέρυσι ο Ηρακλής έπαιξε στους 8 με την ΑΕΚ. Άρα από πέρυσι δεν υπήρχαν τα γεωγραφικά κριτήρια. Είσαι ο καλύτερος σκάουτερ. Νομίζω ότι έχεις λύσει τα χέρια του Γιάννη Ορφανού. Γιατί ξέρεις, οι περισσότερες ομάδες ψάχνουν DVD να βρουν παιχνίδια, το ένα το άλλο. Έχει το DVD στα χέρια του. Αργύρης Μαυροβουνιώτης. Θα κάνει ακτινογραφία της ομάδας της Ρόδου. Και φυσικά θέλουμε και εσύ να μας βοηθήσεις. Έτσι θα σε χρήσω ρεπόρτερ σήμερα. Να σου δώσω καταρχάς τα συγχαρητήρια για τη χθεσινή νίκη και πρόκριση επί της Χανς. Ευχαριστούμε πολύ. Και για την παρουσία σου στο γήπεδο. Και να υποθέσω ότι πέρα το ότι επιστρέφεις για σένα προσωπικά στη Ρόδο σε μικρό χρονικό διάστημα, γιατί φέτος ξεκίνησες από αυτήν την ομάδα, για όσους το θυμούνται, στην Α2 και πήρες μεταγραφή στον Ηρακλή, υπάρχει και μια ικανοποίηση για την κλήρωση, έτσι. Σίγουρα, όπως λες, υπάρχει μια ικανοποίηση. Είχαμε βάλει στόχο από την αρχή το Final Four και χωρίς να γνωρίζουμε εννοείται καμία κλήρωση, ήμασταν έτοιμοι, ναι, για όποιον αντίπαλο και να μας τύχει. Ο στόχος ήταν το Final Four. Έχουμε ένα προβάδισμα έναντι του Ροδίων Άθλησης. Είμαστε και διαφορετικές κατηγορίες. Ωστόσο, αυτό που 3,5 μήνες που ήμουν εκεί πέρα, κατάλαβα ότι ήταν μια μαχητική ομάδα. Θα πρέπει και εμείς να είμαστε συγκεντρωμένοι, σοβαροί, να ακολουθήσουμε τις εντολές του προπονητή και να φτάσουμε στο αποθετό αποτέλεσμα, την νίκη, έτσι ώστε να τριγυρίσουμε την πρόκριση στο Final Four και να πάμε στην Ιερά Πέτρα όλοι μαζί. Την Ιερά Πέτρα τη σκεφτόμαστε πάρα πολύ και πίστεψέ με, έχω δεχτεί σήμερα πάρα πολλά μηνύματα από φίλους του Ηρακλή στην Κρήτη που το περιμένουν πώς και πώς. Για να βρεθείτε κάτω για να σας δουν από κοντά. Νομίζω... Και στη Ρόδο θα υπάρχουν Ηρακλητές, να το ξέρεις, όπως υπήρχαν και πέρυσι στο Final Four. Αλλά είδα στην Κρήτη σας περιμένουν πολύ. Στην ανάρτησή σου είδα και είδα από κάτω κάποια σχόλια που έλεγαν ναι. Θα ακολουθήσουν και στα δύο νησιά. Σίγουρα μια ομάδα της δυναμικότητας του Ηρακλή θα έχει φιλάθλους σε όλη την Ελλάδα. Πιστεύω θα είναι και χαρά δικιά μας και χαρά δική τους να έρθουν να μας δουν στο γήπεδο και όλοι μαζί να πάμε για το καλύτερο δυνατό. Βλέποντας το ρόστερ εδώ, το πρώτο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι ότι αποδυναμώθηκε η ομάδα της Ρόδου, γιατί δεν υπάρχει Αργύρης Μαυροβουνιώτης πλέον και είναι στον Ηρακλή. Το δεύτερο, παρατηρώ, Αργύρη, ότι είναι αρκετά καλές μονάδες, δηλαδή τρεις με εμπειρία, όπως είναι ο Σακόγλου που πρόσφατα κατέκτησε πρωτάθλημα Ελλάδος, αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Μιχάλης Σακεϊσόγλου. Πολύ μεγάλη εμπειρία. Νομίζω ήσασταν και συμπαίκτες στον Απόλλωνα, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν τον είχα προλάβει. Τον είχα προλάβει, όχι. Παμβοχαϊκό, Άρη, Απόλλων, ΠΑΟ και τα λοιπά, Α1. Και ο Ηλίας ο Θεοδόσης που τον ξέρεις και εσύ και τον ξέρουμε όλοι μας από το πέρασμά του στον Ηρακλή αρκετά χρόνια. Με τον κύριο Γκολίτση που έκανε καλή δουλειά στον Ηρακλή Χαλκίδα, σου ανέβασε και τα λοιπά. Άρα δεν είναι μια ομάδα που λες ότι να πάω χαλαρά, έτσι, πρέπει να υπάρχει όχι, μια αυτό, σχετική γι' αυτό, σοβαρότητα. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι πρέπει να δείξουμε πειθαρχία, να είμαστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι στο στόχο. Όπως είπες, είναι μια ομάδα η οποία έχει τις τελεχών άτομα τα οποία έχουν κάνει καριέρα χρόνια στην Α1, όπως είναι μια γεμάτη καριέρα του Μιχάλη του Σαρκίσογλου σε πολλές ομάδες. Ο Χάρης Σακόγλου με πέρασμα και αυτός από ομάδες από τον ΠΑΟΚ, από Ολυμπιακό. Το Ολυμπιακό, ναι. Είναι ο Σαφής ο Ηλίας με πέρασμα και από εμάς και από τον Ηρακλή, δηλαδή από Σύρο. Όπως και άλλα παιδιά, από παλιότερο από ο Πασχάλης ο Πουτολίδης, που έχει παίξει οριστιάδα, Υγίνιο στην Α1. Είναι μια ομάδα η οποία θα μας υποδεχτεί με το μαχαίρι στα δόντια, πιστεύω. Είναι έτοιμη. Αλλά εντάξει, υπάρχει διαφορά δυναμικότητα, σίγουρα, το ξανατονίζουμε. Και με την κατάλληλη σοβαρότητα δεν θα έχουμε πρόβλημα.
Απλά υπάρχει μια διαφοροποίηση ότι έχει αφύγει ο προπονητής, δεν είναι πλέον Α, δεν είναι ο Γκολίτσης. Α, το βλέπω Όχι, στο όχι, ρόστερ όχι. τον Γκολίτσι γι' Είναι αυτό. ο Αλέξης ο Καμπερίδης, του παλιού του Καμπερίδη, του προπονητή ο γιος. Ναι. Θα έχει διαφοροποιήσει κάποια πράγματα σίγουρα, αλλά όπως είπες και εσύ, θα κάνουμε μίνι σύσκεψη με τον κότ τον Ναι, Γιάννη τον είσαι ο καλύτερος. Είσαι ο καλύτερος κατάσκοπος. Θα βγάλουμε τα σωστά πορίσματα. Ο καλύτερο σκάουτερ. Όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, εντάξει, αναμενόμενο ότι θα προκριθεί ο Ηρακλής. Είχε την ευκαιρία ο προπονητής σας να δώσει χρόνο και σε όλα τα παιδιά, να μπει σε αυτή τη διαδικασία ενός μεγάλου rotation. Να υποθέσω ότι ήταν μια έτσι, προπόνηση σε εισαγωγικά εν ώψη και τη συνέχεια του προγράμματος που είναι αρκετά δύσκολο. Έχετε Ολυμπιακό έξω, έχετε ΑΕΚ, έχετε Παναθηναϊκό σε μια σειρά αγώνων συγκεκριμένη που ακολουθεί. Ναι, το πρώτο σχόλιο βασικά για όλο θέλω να κάνω είναι ότι ευχαριστούμε όλοι πάρα πολύ τους φιλάθλους οι οποίοι ήταν σε μια δύσκολη ώρα, μεσοβδόμαδα. Εγώ δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Μόλις ακούσαμε λέω εντάξει. Τετάρτη 9 και μισή να έχει τόσο αυτό, κόσμο στο γήπεδο της Χάνθ. Έχει γεμίσει όλοι, το γήπεδο της Χάνθ είναι και πολύ μεγάλο. Γέμισε ικανοποιητικότατα παραπάνω από το μισό από τους φιλάθλους του Ηρακλή, οι οποίοι μας έδωσαν παλμό ρυθμό. Δηλαδή τους χρειαζόμαστε γιατί εντάξει τέτοια ώρα με έναν αντίπαλο μια άλλη κατηγορίας με το rotation που γινόταν που ήταν αναγκαίο να γίνει. Για να μην είστε χαλαροί έτσι, να είστε στην τζίτα. Κάπου ο ρυθμός έπεφτε, πέραμε το ρυθμό από την κερκίδα. Τώρα όπως είπες, δύσκολο πρόγραμμα. Εννοείται ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Δίνουμε και τη ψυχή μας στο γήπεδο, να σου πω τις προπονήσεις. Θα μας βγει, είναι σίγουρο θα μας βγει. Μπορεί με τον ΠΑΟΚ να ήμασταν λίγο άτυχοι, να μην μπορούσαμε να πάρουμε κάποιο βαθμό ή και τη νίκη, γιατί πιστεύω την αξίζαμε. Αλλά συνεχίζουμε. Τώρα πρώτο μάτς Ολυμπιακό το Σάββατο και μετά στο γήπεδό μας με την ΑΕΚ. Εντάξει, η στήριξη είναι απαραίτητη, αναγκαία. Εκεί είναι μονόδρομος, Αργύρη, έτσι. Αυτό είναι ένα μάτς. Ένα-ένα βέβαια θα τα δούμε τα μάτς. Ναι. Αλλά πρώτα είναι ο Ολυμπιακός. Πάμε για το καλύτερο δυνατό, ό,τι μπορέσουμε, ό,τι μας αναλογεί να το πάρουμε. Και μετά υποδεχόμαστε την ΑΕΚ για ένα δυνατό μάτς. Πάντως σε σχέση με το παιχνίδι της Κηφισιάς, όπου δυστυχώς ήρθε η ήττα σχεδόν με κατεβασμένα τα χέρια, θα πω, στο Ζιρίνιο, είδαμε ένα διαφορετικό Ηρακλή και με την παρουσία του Ποπόφ, του νέου διαγωνίου της ομάδος που πήρε 23 πόντους, και με τους υπόλοιπους που έρθει πρόσφατα, συγγνώμη, στην ομάδα. Και αξίζατε πολύ κάτι παραπάνω, γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη, υπάρχουν πολλά παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα, η αλήθεια είναι ότι ναι, έχουμε έρθει νέα πρόσωπα, μοντάρεται καθημερινά. Αλλά πιστεύω θα μας βγει και ίσως θα μας βγει και γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε, γιατί όπως είπες, μια ομάδα που έχει 3-4 νέα άτομα, νέα πρόσωπα δηλαδή, θέλει λίγο χρόνο. Ναι. Νομίζω ότι θα πάμε καλά. Το αφήνουμε πίσω το μάτι με την Κηφισιά, κρατάμε μόνο τα καλά και το πείσμα που θα δείξουμε αν ξαναδιασταυρωθούμε μελλοντικά. Αυτό το υποσχόμαστε όλοι. Τώρα όσον αφορά το μάτς με τον ΠΑΟΚ, υπήρχαν κάποιες αφισβητούμενες φάσεις. Τι να πω, ήταν λίγο γρήγορες οι αποφάσεις που πήραν οι διαιτητές. Θα μπορούσε με και δεύτερες σκέψεις να υπήρχαν άλλα σκήματα. Το ξεχνάμε, δεν μένουμε εκεί. Άνθρωποι είναι και αυτοί που κάνουν λάθη. Θα προσπαθήσουμε τα επόμενα μάτς να μην δώσουμε το δικαίωμα να πάρθει η απόφαση από κάποιον άλλον και να είμαστε εμείς αυτοί που θα φτάνουμε πρώτοι στην κατάκτηση του ΣΕΤ. Mm-hmm. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια να ευχηθώ, καλό ταξίδι στην Αθήνα και φυσικά να πάνε όλα καλά και σε λίγες μέρες να μιλάμε για την Ιερά Πέτρα, γιατί νομίζω ότι σε 13 μέρες από τώρα είναι το παιχνίδι στη Ρόδο, έτσι. Έτσι, 20 Φεβρουαρίου είναι. Όπως είπες, πρώτα είναι το πρωτάθλημα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να σε καλά. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Εννοείται. Να σε καλά, Αργύρη. Καλό βράδυ. Αργύρης Μαυροβουνιώτης. Ακόμα είναι πολύ καλό παιδί. Είναι μια φουρνιά αθλητών του Ηρακλή, έτσι, που τους γνωρίζουμε από πολύ μικρή ηλικία, που